τον γύρο του διαδικτύου κάνουν απίστευτες εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης σε ακτή στον ομό Λασιθίου, η οποία είναι πνιγμένη από τόνους πλαστικών. Αποτελεί μία από τις πιο βρώμικες ακτές σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλες ποσότητες πλαστικών ταξιδεύουν με αφετηρία το Αιγαίο και καταλήγουν λόγω των ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων στην ακτή του Ανάλουκα, η οποία βρίσκεται λίγο πριν τον οικισμό του Διόνυσου στον Δήμο Σιτίας. Είναι μια ερημική περιοχή η οποία πράγματι μαζεύει σκουπίδια και θα έλεγα τα σκουπίδια όλου του Αιγαίου. Όταν λέμε όλου του Αιγαίου, τα ρεύματα αποδεδειγμένα, τα οποία έρχονται και από το Αιγαίο αλλά και περιμετρικά της Κρήτης, έχουν μια έξοδο σε αυτή τη συγκεκριμένη ακτή. Πρόκειται για μια ακτή η οποία δεν χρησιμοποιείται από τους λουόμενους, ωστόσο το άθλιο αυτό σκηνικό της μικρής κομματερής του Αιγαίου είναι ορατό από τον κόσμο. Είχαν γίνει προσπάθειες από τον ιδιώτη τότε να διατηρήσει την ακτή καθαρή, πάζοντας φράγμα και έχοντας βάρκα η οποία μάζευε τα σκουπίδια. Όλη αυτή η προσπάθεια δεν έφερε αποτέλεσμα. Εμείς σαν Δήμος κάθε χρόνο με την έναρξη της σεζόν και μέχρι τώρα έχουμε κάνει 2 φορές καθαρισμό με μηχανήματα. Η εικόνα της καθαρής ακτής παραμένει για 2 ή 3 μέρες. Μετά ξαναγεμίζει νάιλο. Παρά τις όποιες προσπάθειες καθαρισμού με μηχανήματα από τη Δημοτική Αρχή, το φαινόμενο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, όπως δηλώνει ο Θοδωρής Πατεράκης, παρά μόνο εάν χτυπηθεί, όπως λέει, η πηγή του κακού, αυτή της ανεξέλεκτης ρύπανσης από τον άνθρωπο. Εάν δεν υπάρξει, δεν δημιουργηθεί αυτή η περιβαλλοντική συνείδηση, αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να σταματήσει η χρήση του πλαστικού στη χώρα μας, δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα.